Γενικά οι Κύπροι, και οι ξένοι, είναι φιλόζωοι. Πολλά άλλοι είναι αυτοί που δεν τους αρέσουν τα ζώα. Οι σκύλοι, οι γάτοι, οι τέτοια. Αλλά και εγώ, αν καταλάβω ότι κάποιος πελάτης δεν του άρεσε το γατάκι ή οτιδήποτε, έθιωχνα το. Και καταλαβαίνω, άμα τους έλεγα, όπως τα πλάσματα, εφεύκα. Γενικά, είμαι φιλόζωος. Αρέσκουν μου όλα τα... και τα άγρια ζώα και τα γατάκια, αλλά περισσότερο τα γατάκια, τα μικρά τα πουλάκια, τα παπαγαλάκια, τα καναρίνια. Και επειδή είδαμε όλος ο κόσμος που έρχεται, και ξένοι και δικοί μας, το μεσημέρι, επειδή είχα λουλούδια, γλάστρες, και λαϊδούσα, ήταν πάρα πολλά ωραίο. Και σε διανούσαν και τα γατάκια. Φυσικά, δεν τα αφήναν να μπαίνουν μέσα στο εστιατόριο. Εφρόντιζα τα, αλλά καταλαβαίναν, σαν να είχαν νοημοσύνη ανθρώπου. Μαζική ήταν η προσέλευση των πολιτών στο κάλεσμα των ζωοφιλικών οργανώσεων για διαμαρτυρία έξω από το αρχηγείο αστυνομίας με αφορμή τον άγριο ξυλοδαρμό σκύλου που είχε ως αποτέλεσμα το ζώο να χάσει το φως του και του ένα του πόδι. Δεν έχουμε κανένας από εδώ, ούτε κρυφά συμφέροντα, ούτε αντζέντες. Δεν θέλουμε να ακούσουμε πλέον άλλες υποσχέσεις. Μην μένετε άλλο στα λόγια. Αρκετά. We always, always accept a dog. We do work alongside the municipality. They bring us dogs, stray dogs, and they donate 17 euros each dog that we take in. But generally, the dogs that they do pick up are in quite bad condition because they've been on the streets for weeks and they've got ticks and fleas and stuff. So when we get them, eventually get them, very, very skinny, full of ticks, fleas, and then we have to build them up and get them healthy again. I mean, we're in the EU, we should have like a RSPCA, but we don't. I mean, you know, in all the EU countries, if people are cruel to animals, they are fined and put away in prison. Here, it's just overlooked. Are you peeing on me? Oh no, you're wet, that's what it is. Alright, you can get down now. Ο Δήμος Λευκωσίας, γενικά, όποιος σου τηλεφωνήσει ότι υπάρχουν κάτι στην περιοχή οι οποίοι τους ταΐζουν και δεν είναι εξοικειωμένοι με τον κόσμο, έρχονται και μαζεύουν τους. Και δάμε αρκετές φορές ήρταση, αλλά εντάξει, άμα τους πούμε προστατευόμενα από εμάς, ξέρω εγώ, φεύγουν, δεν τους πιάνουν, δεν τα μαζεύουν. Με τα γατάκια πριν 10 χρόνια έβλεπα ότι είχε στους δρόμους και κλαίες. Άλλο μια ημέρα να πιάσω τροφή, να τους βάλω λίγο εγκρίμα. Έβαλα τους, γύρισε η μέρα, ήταν 2 στην αρχή, γύρισε η μέρα, γίνηκαν 4. Στην αρχή οι γείτονες ήταν ενάντια τους γατούς, αλλά μόλις με είδαν ότι η ζωή μου είναι τα γατάκια, ταΐζω, τα κάμνω, τα τραβήσαν πίσω και σιωπούν, δεν κάμνουν παράπονο. Οι μισοί μηνίσκουν μέσα, αλλά έξω περιμένουμε άλλοι 10, αδέσποτοι τέλεια αυτοί, μόλις με δουν που έρχομαι από το δρόμο εκεί, και ακούσουν τα παπούτσια μου, καταλάβουν το περπάτημα μου και βουρούν όλοι προς εμέ. Νιάου, 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 ώσπου να έρθω εδώ έξω. Μπορεί να στερηθώ εγώ,
το φαΐ μου, αλλά τα γατάκια δεν τα αφήνω νηστικά.